Ακούστε με προσοχή. Σας διαλέξαμε ανάμεσα σε χιλιάδες σχολεία για να γυρίσουμε μια ταινία. Όσοι παίξουν καλά, θα τους πάρει ο Μανουσάκης για Σύρια. Είμαστε σύμφωνοι. Και θα τραγουδήσουν και μαζί με τον Ταλάρα. Οι κάμερες πού είναι? Παντού είναι. Είναι κρυμμένες παντού πίσω σας, δεξιά, αριστερά. Μη κοιτάτε. Βάλτε τα δυνατά σας. Εντάξει, πάμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Παιδιά, σήμερα στη φτωχική μας τάξη έχουμε έναν επισκέπτη. Με υπερηφάνεια και συγκίνηση σας παρουσιάζω τον γιατρό, κύριο Παύλο Λογαρά. Καλημέρα, παιδιά. Χειροκρότημα! Καθίστε, γιατρέ. Καθίστε. Παιδιά, σήμερα, όπως κάθε μέρα, θα κάνουμε μάθημα. Τι έχουμε αυτή την ώρα? Γεωγραφία! Γεωγραφία! Ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποια χώρα βρισκόμαστε, να μας πει ο Γιαννάκης. Βρισκόμαστε στο Καμερούν, κυρία. Στο Καμερούν. Ωραιότατα. Και ποια είναι η πρωτεύουσα του Καμερούν, να μας πει ο Γεωργάκης. Ποιος Γεωργάκης από τους 5? Ζωή να έχουν οι 5 τους έχω. Ας μας πει ο πιο κοντός. Είμαι κατά το δίκρυσο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη μάθηση. Η πρωτεύουσα του Καμερούν είναι η Γιαουντέ. Καμιά αντίρρηση? Όχι. Μπράβο, Γιωργάκη. Και τι παράγει το Καμερούν, να μας πει ο Δημητράκης. Ξυλία, καφέ, κακάο και καουτσούκ, κυρία. Και τι κλίμα έχει το Καμερούν, να μας πει η Ελενίτσα. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Η Ελενίτσα δεν είναι πια ανάμεσά μας. Είναι φοβερό. Κάθε τόσο χάνουμε και ένα παιδί από τη λέλα από τον ναρκωτικών. Έχουν μπει και στα δημοτικά. Ποια δημοτικά? Προχθές βρήκαμε κοκαίνη στα προνήπια. Άστα, άστα. Άλλες μεγάλες πόλεις του Καμερούν, παιδιά, ας μας πει πάλι ο Δημητράκης. Τώρα που το βρήκαμε, είναι παιδί χωρισμένο γονιών και το στηρίζω ψυχολογικά. Η Ντουάλα, η Γκαρούα, το Κούμπο. Φτάνει. Έχετε άλλες ερωτήσεις? Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Κυρία, όχι. Ναι. Παρακαλώ. Σε ποιους ανήκε το Καμερούν πριν το 1889 που το κυρίωσαν οι Γερμανοί? Κοίτα, διάβγεια πνεύματος. Καταπληκτική ερώτηση. Θα ήθελα να τη σκεφτείς και να μου απαντήσεις αύριο. Κυρία, κυρία. Τέλος η ερώτηση για σήμερα, γλυκιά μου. Μπορώ να πάω τουαλέτα? Ναι, να πας. Πρόσεχε, μη μιλήσεις αγνώστους και μη σε φωτογραφίσουν μέσα στην τουαλέτα. Μάλιστα. Οφείλω να τους τα λέω. Τόσοι παιδεραστές κυκλοφορούν. Κυρία, μετά το Καμερούν που πάμε? Τι είναι παρακάτω στο βιβλίο? Η Μπουρκίνα Φάσου. Ναι, καλά. Αν είναι πολύ, σήμερα θα κάνουμε την Μπουρκίνα και αύριο τη Φάσο. Λοιπόν, όπως βλέπετε και μόνοι σας, παιδιά, η Μπουρκίνα Φάσο. Πού είναι, καλέ? Στα μάτια μου την είχαμε χειρότερα. Αυτός είναι ο χάρτης της Ασίας. Ποιος κρέμασε το χάρτη της Ασίας? Δεν μ' αρέσουν αυτά τα αστεία. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Μπουρκίνα Φάσο? Στην Αφρική. Κρέμασε τον αντίστοιχο χάρτη. Δείξε μας την Μπουρκίνα Φάσο.
Μπράβο, κάθισε κάτω. Παιδιά, τι να σας πρωτοπώ για τη μαγευτική Μπουρκίνα Φάσο. Να σας μιλήσω για τις ακτές της. Αν είχε, θα σας μιλούσα. Γιατί, όπως βλέπετε και μόνοι σας, μες στην ξεραίλα είναι. Και συνορεύει. Με το Νίγηρα, εδώ, τη Γκανά. Γκανά. Γκανά τη λέει το βιβλίο, κυρία. Γκανά τη λένε οι ντόπιοι. Και επίσης συνορεύει με την ακτή ελεφαντοστού, όπου παράγονται τα ομώνυμα μπιμπελό που όλοι έχουμε στο σπίτι μας και τα οποία για να φτιαχτούν, σας το λέω και βουρκώνω, βγάζουν τα δόντια από τους ελέφαντες. Και οι ελέφαντες δεν έχει σημασία που είναι γκουμούτσες. Είναι ζώα κι αυτά σαν και εμάς και πονάνε. Γι' αυτό, τι θα κάνουμε γυρνώντας σήμερα το μεσημέρι στο σπίτι? Θα σπάσουμε όλα τα μπιμπελό από ελεφαντόδοντο, γιατί είμαστε οικολόγοι. Επίσης, η Μπουργίνα, όπως τη λένε, συνορεύει και με άλλες χώρες. Αλλά τι μας νοιάζει, μήπως πρόκειται να πάμε. Και σε τελευταία ανάλυση, τι μας νοιάζει η ίδια η Μπουργίνα. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και κακά τα ψέματα, παιδιά. Την εποχή που εμείς κάναμε εγγένεια στην Ακρόπολη, αυτοί οι καημένοι είχαν ουρά και πήδαγαν από κλαδί σε κλαδί. Βέβαια, δεν φταίνε, είναι άνθρωποι κι αυτοί. Αλλά ρίξτε μια ματιά στο χάρτη και πείτε μου, υπάρχει άλλη χώρα σαν την πανέμορφη, ταλαιπωρημένη, φτωχιά, πλην τίμια Ελλαδάρα μας. Ζήτω η Ελλάδα!